Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αφορά το Τμήμα Χημειοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, που εδώ και αρκετό καιρό πραγματικά λειτουργεί σε απαράδεκτες συνθήκες, επικίνδυνες για τους ασθενείς και για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Φυσικά δεν είναι το μόνο τμήμα, δεν είναι η μόνη περίπτωση σε όλη την Ελλάδα που συμβαίνουν αντίστοιχα πράγματα εξαιτίας διαχρονικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων στο ζήτημα της δημόσιας υγείας, που εσείς βέβαια το πάτε και παραπέρα. Και για να μιλάμε με στοιχεία, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Κατά μέσο όρο το 2023, το συγκεκριμένο τμήμα για κάθε μήνα κατά μέσο όρο έπρεπε να κάνει 402 συνεδρίες χημειοθεραπείας, να δεχτεί 263 ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία και 33 νέες περιπτώσεις. Ξαναλέω, κατά μέσο όρο κατά μήνα. Και για όλα αυτά υπάρχει μία γιατρός. Μία γιατρός ογκολόγος. Για όλα αυτά τα περιστατικά, για όλες αυτές τις ανάγκες. Η οποία τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να προετοιμάζει τα φάρμακα για τις συνεδρίες και να τις παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, να βρίσκεται στα εξωτερικά ιατρία, να μελετά 33 νέους φακέλους κάθε μήνα. Ένας γιατρός. Και η κατάσταση αυτή απαράδεκτη υπάρχει εδώ και 6 μήνες. Η λύση που δεν ξέρω αν η λέξη αυτή χρησιμοποιείται για τέτοια πράγματα. Η λύση που είχατε βρει ήταν να φέρνετε ένα γιατρό για μια φορά τη βδομάδα από τη Λάρισα εκεί για 2 μήνες. Τον τελευταίο μήνα δεν πήγε. Ξαναξεκίνησε αυτή τη βδομάδα. Και φως στο τούνελ δεν υπάρχει. Και το ερώτημα είναι πολύ σαφές. Η συγκεκριμένη γιατρός έχει φτάσει στα όρια της. Για 6 μήνες απαγορεύεται να αρρωστήσει, γιατί θα πρέπει να εγκαταλείψει όλους αυτούς τους ασθενείς. Λοιπόν, και η ερώτηση είναι πολύ απλή. Τι μέτρα θα πάρετε για να προσλάβετε 2 τουλάχιστον επιπλέον ογκολόγους με μόνιμη σχέση εργασίας, αλλά και όλο το υπόλοιπο απαραίτητο προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, γιατί η συγκεκριμένη γιατρός αναγκάζεται να κάνει και διοικητική δουλειά και να αφιερώνει χρόνο και για αυτό το πράγμα σε βάρος των ασθενών. Αλλά και όλο το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, γιατί η χημειοθεραπεία δεν είναι μόνο ο ογκολόγος. Και ξαναλέω, μιλάμε για καρκινοπαθείς. Μιλάμε για ζητήματα ζωής και θανάτου. Που έχετε αφήσει μία πόλη σαν το Βόλο με μία ογκολόγο γιατρό τους τελευταίους 6 μήνες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Συνάλφε. Στη μονάδα χημειοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου προβλέπονται 2 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, οι οποίες μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου του 2023 ήταν καλυμμένες αμφότερες. Όμως, την 1η-9η-23 παραιτήθηκε ο Διευθυντής Παθολογικής Ογκολογίας και ακολούθησε και η παραίτηση ενός επικουρικού γιατρού στο Τμήμα Χημειοθεραπείας. Έτσι λοιπόν έχει μείνει μόνο μία γιατρός με λύτρη Α, όπως εγώ το λέτε. Ο λόγος που έμεινε μία δεν είναι γιατί δεν είχε φροντίσει το σύστημα εκεί να έχει γιατρούς, είναι ότι γιατί ταυτόχρονα παραιτήθηκαν 2. Αμέσως μετά η 5η ΙΤΕ μετακίνησε γιατρό ειδικό της παθολογικής ογκολογίας από τη Λάρισα στο Βόλο για μία μέρα την εβδομάδα. Και δεν διήρκησε για ένα μήνα, όπως εσφαλμένα να γράφει στην ερώτησή σας. Συνεχίζεται κανονικά. Η 5η ΙΤΕ απέστειλε στο Υπουργείο Υγείας αίτημα για διάθεση 2 φορές την εβδομάδα ενός ογκολόγου γιατρού 404 Στατικού Νοσοκομείου. Το αίτημα έχει προωθηθεί από εμάς στο Υπουργείο Άμυνας. Στο ηλεκτρονικά τηρούμενο κατάλογο επικουρικών δεν υπάρχει εγγεγραμμένος ιατρός ώστε να ενισχύει το συγκεκριμένο τμήμα. Και κάναμε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για ιδιώτιο ογκολόγο για συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, με μπλοκάκι δηλαδή, αλλά δεν υπήρξε κανένας ενδιαφερόμενος. Ως με διεκπαιρέωση των εγγράφων τήρηση φακέλων ογκολογικών ασθενών, σας ενημερώνουμε ότι στο ογκολογικό τμήμα υπηρετεί μόνιμα μία διοικητική υπάλληλος, ενώ από την 13η-9η μετακινήθηκε άλλος ένας διοικητικός υπάλληλος. Όσον αφορά τις αγωγές ασθενών για ημερήσια νοσηλεία και χωρίς φαρμάκων από το στόμα, υποδόρα και ενδομυϊκά, ανέρχονται κατά μέσο όρο 405 περίπου το μήνα για το έτος 2023, ενώ τα πραγματοποιηθέντα εξωτερικά τακτικά ιατρία ανέρχονται για το 2023 σε 267 κατά μήνα. Κλείνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι το Τμήμα Χημειοθεραπείας του Βόλου λειτουργεί απρόσκοπτα. Οι ογκολογικοί ασθενείς που ήδη ξεκινήσει θεραπεία του εξυπηρετούν και αντιμετωπίζονται έγκαιρα, χωρίς να υπάρχει καμία καθυστέρηση ή πλέον αναμονή στα προγραμματισμένα του ραντεβού. Δηλαδή, πέραν της αναστάτωσης παραιτήσεως των 2 γιατρών, δεν έχει υπάρξει αλλαγή προς τα ραντεβού. Συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία της μονάδος.
Παρά τα αυτά, ασφαλώς και έχουμε προκηρύξει τις θέσεις αυτό που έχουν παραιτηθεί. Για να τις καλύψουμε. Αλλά όπως γνωρίζετε, αυτό έχει μια διαδικασία. Καταθέτω για τα πρακτικά και τη σχετική απάντηση της υγειονομικής περιφέρειας. Ο προηγούμενος γιατρός έφυγε γιατί τον είχατε 2 χρόνια μόνο το εκεί πέρα. Και δεν άντεξε και έφυγε. Κοιτάξτε το καλύτερα αυτό. Αυτό ισχύει και σε άλλα νοσοκομεία. Δεν ισχύει μόνο στο Βόλο. Αναισθησιολόγοι και άλλες ειδικότητες που τους έχετε τεντώσει. Και βρίσκονται εκεί πέρα μόνο γιατί κοιτάνε τους ασθενείς κατάματα. Γιατί η δική σας η πολιτική θέλει ένα νοσοκομείο δημόσιο το οποίο θα σμπρώχνει τελικά τους ασθενείς στο ιδιωτικό τομέα. Γιατί αυτό κάνετε. Και θέλετε να πείτε, γιατί τα στοιχεία τα είπα και εγώ, ότι 403 χημειοθεραπείες και 223 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρία φτάνει ένας γιατρός και ένας επικουρικός, που δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Το τελευταίο μήνα ο συγκεκριμένος που έρχεται μία φορά τη βδομάδα δεν είχε έρθει. Δεν είχε έρθει τον τελευταίο μήνα. Τώρα ξανά αυτή τη βδομάδα ξεκίνησε. Φτάνει αυτό το πράγμα? Φτάνουν αυτοί οι γιατροί για τέτοιες περιπτώσεις? Ξαναλέω, για καρκινοπαθείς. Ως Υπουργός Υγείας αυτό λέτε? Ότι φτάνει ένας γιατρός για όλες αυτές τις περιπτώσεις και 2 διοικητικοί υπαλλήλοι? Που ο γιατρός, ο ογκολόγος, πρέπει να κάνει το φάρμακο για κάθε έναν από αυτούς τους ασθενείς. Το δικό του εξειδικευμένο φάρμακο. Και όχι μόνο να το παρασκευάσει, αλλά πρέπει και να βρει και τις δοσολογίες. Λοιπόν, και η λύση σας είναι ποια? Επικουρικοί γιατροί, δηλαδή τι? Για περιπτώσεις που απαιτείται να έχεις γνώση της περίπτωσης, γνώση του ιστορικού, που πρέπει να είσαι εκεί πέρα, να πηγαίνει κάποιος για 3 μήνες και να φεύγει. Και μέχρι να έρθει ο επόμενος να ξαναβρέπει όλες τις περιπτώσεις, να ξαναδεί, να ξαναμελετήσει φακέλους, μέχρι να φύγει και να έρθει ο επόμενος. Αυτή είναι η κατάσταση με τα τμήματα χημειοθεραπείας. Αυτή την κατάσταση θέλετε? Αλλά προφανώς το ερώτημα είναι ρητορικό. Αυτή την κατάσταση θέλετε? Αυτή την κατάσταση. Γιατί θα μπορούσατε να πάρετε απόφαση τώρα και να κάνετε γρήγορες διαδικασίες και να προσλάβετε ένα μόνιμο γιατρό. 2 μόνιμους γιατρούς που απαιτούνται, ξαναλέω, για αυτές τις περιπτώσεις, όπως λένε οι ίδιοι οι επιστήμονες. Αλλά δεν το κάνετε. Κατά τα άλλα, για άλλα ζητήματα, σε μια νύχτα βρίσκεται λύσεις. Επιβεβαιώνοντας αυτό που λέμε, ότι μιλάμε για ένα επιτελικά ανίκανο αστικό κράτος, που για τα ζητήματα των επιχειρηματικών ομίλων η μηχανή είναι λαδωμένη και δουλεύει μια χαρά, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιώματα, με την υγεία, με τη ζωή του λαού, την έχει σκουριάσει τη μηχανή η λογική του κόστους και του ωφέλους. Εκεί σμπρώχνεται. Ποιος ασθενής θα πάει σε ένα τμήμα τέτοιο? Ξαναλέω, για ζήτημα ζωής και θανάτου. Τον σμπρώχνεται πού? Στην ιδιωτική υγεία. Το ιδιωτικό νοσοκομείο του Βόλου, το μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο του Βόλου που θέργεψε και με την πανδημία όπως και σε άλλες πόλεις, διαφημίζει το δικό του τμήμα χημειοθεραπείας. Με τους πολλούς γιατρούς, με το λιγότερο χρόνο αναμονής, με το προσωπικό που έχει, αλλά για να πας εκεί πρέπει να βάλεις υποθήκη ένα σπίτι για να σωθείς από τον καρκίνο. Αυτό θέλετε. Και τους γιατρούς να τους εξοντώνετε και να τους στέλνετε και στην ιδιωτική υγεία. Να τους στέλνετε εκεί πέρα. Όχι επειδή οι άνθρωποι θα πάρουν και τίποτα τσουβάλια με χρήματα, αλλά επειδή στο δικό σας σύστημα δεν αντέχουν. Ξαναλέω, έχετε 6 μήνες μια γιατρό η οποία έχει ξεπεράσει τα όρια, τα ανθρώπινα όρια. Και βρίσκεται εκεί πέρα γιατί κοιτάει κατάματα τους ασθενείς. Και λέτε εδώ πέρα ότι θα βρούμε και άμα βρούμε κάποιον να έρθει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πρέπει να πάρετε άμεσα Παρακαλώ. Μέτρα και λύση τώρα. Παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, μένω έκπληκτος. Δεν περίμενα ότι θα ακούσω τέτοια πράγματα από ένα βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μας είπατε ότι στο ιδιωτικό νοσοκομείο Βόλου και στα άλλα ιδιωτικά νοσοκομεία, περίπου αν κατάλαβα καλά, οι ιατροί, δηλαδή οι υπάλληλοι του νοσοκομείου, οι συνεργάτες του, αμείβονται καλύτερα από το δημόσιο και έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τέτοια υπεράσπιση της ιδιωτικής υγείας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν το ξανακούσει. Και καλύτερες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες στην ιδιωτική υγεία. Τώρα για να μιλάμε σοβαρά. Μου είπατε ότι είπα εγώ ότι φτάνει ο ένας γιατρός όταν σας προείπα ότι έχουμε προκηρύξει ήδη τις θέσεις για να τις προσλάβουμε. Άμα πιστεύαμε, αγαπητέ, ότι φτάνει ο ένας γιατρός. Με διακόψτε. Δεν διέκοψα. Άμα πιστεύαμε ότι φτάνει ο ένας γιατρός, δεν θα προκηρύσαμε τις θέσεις των προσλήψεων σαν ευρά προηγουμένως. Προκηρύξαμε τις θέσεις επειδή δεν φτάνει ο ένας γιατρός. Για μόνιμες θέσεις σας λέω.
ανέφερα στην προηγούμενη ομιλία μου στον συνάδελφό σας αναλυτικά τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και τις χιλιάδες των θέσεων μονίμων γιατρών που αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει προκηρύξεις. Μιλάμε για πάνω από 6.000 προσλήψεις μονίμων γιατρών. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα προσλήψεις μονίμων γιατρών από δεκαετία του 80 σε μια χρονιά. Άρα τι μου λέτε. Τώρα δεν συζητάμε για το αν η κυβέρνηση τη Βούληση θα προσλάβει μονίμους γιατρούς και οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί και τα κονδύλια έχουν δεσμευτεί και αποφάσεις έχουν ληφθεί και τα πάντα όλα. Είναι αν θα βρούμε αυτούς τους γιατρούς. Ξέρετε γιατί. Για αυτό που είπατε. Γιατί δυστυχώς πολλοί γιατροί προτιμούν να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Για αυτό που είπατε. Γιατί έχουν καλύτερες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες. Αλλά μήπως θα έπρεπε να σας προβληματίσει γιατί ο ιδιωτικός τομέας καταφέρει να έχει καλύτερες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες. Μήπως δηλαδή και εσείς τελικά είστε υπέρ του ιδιωτικού συστήματος. Άρα λοιπόν για να το κλείσουμε. Το κράτος έχει κάνει τις προκηρύξεις των θέσεων. Η υγειονομική περιφέρεια παρακολουθεί το πραγματικό πρόβλημα που αναφέρατε. Αυτό είναι πραγματικό στο Βόλο. Με τις παρετήσεις των δύο γιατρών, οι διαδικασίες προσπαθούμε να είναι οι γρηγορότερες δυνατές. Οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και όχι από τον Υπουργό Υγείας. Άρα λοιπόν, αναγκαστικά θα δούμε τους χρόνους της διαφάνειας και της αξιοκρατίας που απαιτείται να ακολουθούμε σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας. Όσο αφορά την κριτική σας, το επιτελικό κράτος που είναι ανίκανο και δεν ενδιαφέρεται σφαίρα του λαού, σας έχω πει, εσείς κύριοι του ΚΚΕ, εμένα μη με προκαλείτε με τέτοια. Υπερασπίζεται ένα σύστημα όπου η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, όταν υπήρχε ο μεγαλύτερος σουτοβολώνας του πλανήτη, αναγκαζόταν να εισάγει στάρια από τον Καναδά και τις ΗΠΑ, δεν είχαν να φάνε. Και ξέρετε γιατί δεν είχαν να φάνε. Γιατί μέχρι να μεταφέρουν το στάρι από τους σουτοβολώνες της Ουκρανίας και της Ρωσίας στους φούρνους, πέρναγαν τόσες υπογραφές και τόση γραφειοκρατία που σάπεσε το στάρι και αναγκάζονταν να κάνουν εισαγωγές. Άρα, αν μιλάτε εσείς τώρα για ανίκανο επιτελικό κράτος εμάς, που 40 χρόνια μετά κλαίτε την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, πάει πολύ. Ωραία.